και με το ρυθμό που είχε η συζήτηση. Ξέχασα να σας πω ποιο είναι το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News, το σημερινό Παρασκευή σήμερα. Έρχεται ο Αλέξης με αυτοδυναμία, θα κάνει κυβέρνηση με 200 βουλευτές, θα συμμετέχουν στην κυβέρνησή του προσωπικότητες και βουλευτές από όλα σχεδόν τα κόμματα, γράφει στην πρώτη σελίδα η Κόντρα News αύριο. Το ισχυρό πλειοψηφικό ρεύμα που καταγράφει στην κοινωνία ο Αλέξης Τσίπρας εγγυάται μια αυτοδύναμη πλειοψηφία στη Βουλή, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ληφθούν τολμηρές αποφάσεις που θα είναι καθοριστικές για το μέλλον και την ευημερία του λαού της χώρας μας. Βεβαίως, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να περιορίσει την κυβέρνηση που θα συγκροτήσει αποκλειστικά στις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, είναι αποφασισμένος να συνεργαστεί, γράφει η Κόντρα News, με τουλάχιστον δύο ακόμη κόμματα, με ανεξάρτητες προσωπικότητες και πιθανότατα και με βουλευτές που θα έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τα κόμματά τους, για να μπορέσει το νέο κυβερνητικό σχήμα να πάρει χαρακτηριστικά πατριωτικού συναγερμού, ξεπερνώντας τις γνωστές διαχωριστικές γραμμές αριστερά-δεξιά, οι οποίες είναι πλέον παροχημένες στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφώσει στη χώρα, το μνημόνιο και η γερμανική κατοχή και οι διεθνείς συνθήκες. Είναι το πρώτο θέμα, πολύ ενδιαφέρον. Άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα της Κόντρα News, βόμβες Παπανδρέου από την Κοζάνη, ζήτησε νέα κυβέρνηση και ετοιμάζεται για καινούριο ξεκίνημα ο άνθρωπος που κατέστρεψε τη χώρα. Φωτογραφία του Πάνου Καμένου, οι εκλογές είναι μονόδρομος, είπε ο Πάνος Καμένος στον Κώστα Μητσοτάκη. Και στο πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο «Κόντρα σε όλα», έρχονται οι τρεις τελίτσες κομμουνιστές του Τσίπρα για να μας πάρουν τα σπίτια. Να πούμε για την αβία ότι θα έχει. Να πούμε. Κεντρικό θέμα, υπηρέτες αφεντάζων. Δεν μας έφερε στο πρωτοσέλιδο να το δείξουμε. Μα δεν ήρθα εγώ με πρωτοσέλιδο εδώ. Λοιπόν, για πες το κυβέρνηση, αφεντάζων. Υπηρέτες αφεντάζων. Και αναφερόμαστε στη βροχή ουσιαστολογικών τροπολογιών για μεγάλα συμφέροντα που κρατήθηκαν χθες και προχθές στη Βουλή. Όπως επίσης για το νομοσχέδιο που καίει τα δάση, είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Και το φιλικό διακανονισμό με την Κόσκο που κατατέθηκε στη Βουλή και αυτός για ψήφιση. Πολύ ενδιαφέροντα θέματα στην πρώτη σελίδα, φίλες και φίλοι, τη σημερινή αυγή που είναι Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Πάμε στον κύριο Θεοχαρόπουλο. Κοιτάξτε, πολύ σύντομα, πολύ εσείς, σύντομα. Κύριος Γκότζας και κυρία Ζαφυριάδου. Θα τονίσω δύο ζητήματα τα οποία τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Το ένα είναι οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν στη χώρα με προοδευτικό περιεχόμενο και δεν έγιναν αυτά τα χρόνια και είναι, θα πρέπει να είναι ένα από τα πρώτιστα στοιχεία της νέας προοδευτικής διακυβέρνησης μετά τις εκλογές. Πρόσφατα ένα γερμανικό συστημικό ίδρυμα μας κατέταξε προτελευταίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη διαχείριση των κοινωνικών ανισοτήτων. Συγκεκριμένα στις τελευταίες θέσεις, στην πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στη διαχείριση των κοινωνικών ανισοτήτων και σε πολλά άλλα στοιχεία που δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε και τον χρόνο να τα αναλύσουμε. Όμως, σε όλα αυτά τα θέματα δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν πραγματικά μεταρρυθμιστική βούληση από εδώ και στο εξής για να αλλάξουν δομές, για να αλλάξουν αντιλήψεις, για να αλλάξουν θεσμοί οι οποίοι έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή. Και βέβαια χρειάζονται τολμηρές αλλαγές, δομικές μεταρρυθμίσεις με προοδευτικό περιεχόμενο. Χρειάζεται μια προοδευτική διακυβέρνηση να σπάσει αυγά σε αυτό το θέμα, πραγματικά, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι τον Νοέμβριο του 2012 είχαν δεσμευθεί οι εταίροι ότι θα κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για την απομείωση του δημοσίου χρέους, μόλις πετύχουν πρωτογενές πλεώνασμα. Πετύχαμε τον Απρίλιο του 2014 με λάθος τρόπο βέβαια, όμως οι ενέργειες δεν ξεκίνησαν, δεν διαπραγματεύτηκε αποτελεσματικά η ελληνική κυβέρνηση για να εγκαλέσει ουσιαστικά για τη μη δέσμευση αυτή των εταίρων και με τη μη υλοποίησή της. Πρέπει άμεσα μετά τις επερχόμενες εκλογές η νέα προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου να ασχοληθεί προς τους εταίρους με ακριβώς αυτό το ζήτημα, την απομείωση του δημοσίου χρέους βάσει της δέσμευσης της ίδιας της Τρόικα, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Θεοχαρόπουλε. Κύριε Βγότζα. Κοιτάξτε, στα ελάχιστα δευτερόλεπτα που μένουν, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ ποιος θα είναι ο καλύτερος διαπραγματευτής, ποιος θα είναι ο σκληρότερος. Γιατί θα συμφωνήσω σε κάτι που είπε ο αγαπητός φίλος εδώ, ο βουλευτής του ΚΚΕ. Ο κύριος Κατσότης. Ναι, ναι. Μόνο το ΚΚΕ καταψήφισε το Μάστρι. Όλες οι άλλες δυνάμεις το υπερψήφισαν το Μάστρεφ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η όποια διαπραγμάτευση θα γίνει στο πλαίσιο μιας συνθήκης που, όπως ξέρετε, οι συνθήκες πολύ δύσκολα αλλάζουν. Τι περιμένω εγώ στο επόμενο διάστημα? Ότι όλοι θα καταθέσουν προγραμματικές θέσεις και προτάσεις και με βάση αυτές να επιλέξει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βγότζα. Άρα εκλογές. Είπα εάν αποτύχει η διαδικασία
εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Yeah. Και θεωρώ ότι ήδη το προεκλογικό κλίμα έχει εγκατασταθεί. Σας ακούμε, κυρία Ζαφυριάδου. Εντάξει, για να μην κάνουμε τους προφήτες, λοιπόν, όντως το προεκλογικό κλίμα είναι εδώ. Δεν ξέρω αν πηγαίνουμε σε εκλογές. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι όλα τα επιτελεία, τα κομματικά, προετοιμάζονται πυρετοδός γι' αυτό. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας μίλησε για αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος του. Ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζει ψηφοδέλτια. Είναι γνωστό αυτό. Νομίζω ότι το ίδιο κάνουν όλα τα κόμματα. Ακόμη και αυτά που εμείς εδώ μεταξύ μας συμφωνήσαμε ότι δεν θέλουν εκλογές. Κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι απολύτως λογικό. Πάμε να δούμε όμως και τι διεκδικεί ο καθένας. Είπαμε ότι ο κύριος Τσίπρας διεκδικεί την αυτοδυναμία. Στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι δεν έχει κριθεί τίποτα και ότι μπορούν να ξανακερδίσουν την κυβέρνηση. Ο κύριος Βενιζέλος στην Έλληνα είναι τρίτο κόμμα. Ήδη ακούγεται ότι θα έχουμε και ένα άλλο κόμμα σε αυτό το χώρο. Δεν ξέρω λοιπόν τι ακριβώς διεκδικούν. Είναι απολύτως ξεκάθαρο τι διεκδικεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Και γίνονται συζητήσεις βεβαίως με τη Δημοκρατική Αριστερά. Συζητά με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλώ εγώ για προεκλογική συνεργασία ή οτιδήποτε άλλο. Μένει να το δούμε. Όμως το κλίμα είναι εδώ και μένει να αποδειχθεί μέσα στις επόμενες πολύ λίγες μέρες. Θα ξέρουμε. Πολύ. Πριν τελειώσουμε, θα ήθελα μια παράκληση. Παρακαλώ. Επειδή η εκπομπή σας είναι φιλόξενη και βοηθάει να πτήσονται οι απόψεις με κάποια κατανοητή ένταση, υπήρξε μια άτυχη στιγμή προηγουμένως. Και θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κύριο Καραγκούνη και τον κύριο Παναγούλη να διαβεβαιώσουν, όπως το πιστεύω ότι και ήδη το πιστεύουν, πως δεν υπήρχε καμιά προσωπική αντιδικία. Να ολοκληρώσει, να ολοκληρώσει ο κύριος Φίλης. Θα παρακαλούσα λοιπόν, κύριε Καραγκούνη. Δεν είναι ανάγκη. Δεν το έχω πιστεί ποτέ. Λέω λοιπόν, όχι, μην αφήστε το. Μην επανέρχεστε. Νομίζω ότι θα πρέπει να τελειώσουμε με μια καλή ανάμνηση και όχι με την ανάμνηση ενός ατυχούς περιστατικού, μιας έντασης που υπερεύει βεβαίως τα συντισμένα. Συμβαίνει σε διάφορες εκπομπές. Δεν έχω τίποτα προσωπικά. Δεν είναι κακό πράγμα οι καβγάδες. Είναι άλλο οι καβγάδες, κύριε Βγότζα, ως νομικός, το ξέρετε αυτό, και άλλο οι προσωπικές. Είπα για καβγάδες. Ένα λεπτό, κύριε. Αν δείτε το βίντεο, καταλάβετε ότι έκανε προσωπικές. Ο κύριος Παναγούλης. Ένα λεπτό. Με διέκοψε 2-3 φορές. Εγώ δεν είχα διακόψει κανένα ποτέ και δεν διακόπτω σε κανένα πάρλερ πολιτικά. Απλούστατα το είπα να είναι πιο προσεκτικός. Ούτε υποτίμησα την ετωλοαγαρνανία, του πρόσβαλα λέει την ετωλοαγαρνανία. Καθόλου. Δεν είχατε λοιπόν πρόθεση. Προσβάλατε και προσωπικά εμένα, ναι, και την ας δώσουμε. Λοιπόν, είναι στην κρίση του κόσμου. Δεν έχω να πω. Τόπο στην οργή τώρα δεν ανάγκη να τσακωνόμαστε προσωπικών θεμάτων. Όχι, δεν υπάρχει. Πολιτική δεν είναι προσωπικών θεμάτων. Βεβαίω. Κάποιοι το κάνουν προσωπικά. Λοιπόν, έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε ο κύριο Φίλη. Είναι και το επίπεδο αυτή τη εκπομπή τέτοιο. Ακούγονται όλε οι απόψει. Μερικέ φορέ είναι η ένταση λίγο πιο ψηλή από το κανονικό. Εγώ τιμώ και τους δύο προσκεκλημένους, και τον κύριο Παναγούλη και τον κύριο Καραγκούνη. Εδώ τα βρήκε ο Ομπάμα με τον Κάστρο. Λοιπόν, δεν θα τα βρούμε και μην ανοίγει άλλη κουβέντα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ζαφυριάδου, τον κύριο Βγότζα, τον κύριο Θεοχαρόπουλο, τον κύριο Κατσότη, τον κύριο Παναγούλη, τον κύριο Καραγκούνη και τον αγαπητό τον Νίκο το Φίλη. Σας ευχαριστώ και εσάς, φίλες. Διευθυντή της Αυγής, πάντα. Καλή σας νύχτα. Οι συνάδελφοι είναι πιο πολύ. Και εσάς, φίλες και φίλοι, που μέχρι αυτή την ώρα μείνατε μαζί μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 το βράδυ εδώ στο Contra Channel. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.